ψυχαγωγία και διασκέδαση. Δύο ουσιαστικά που μεταφράζονται ως entertainment και αφορούν δραστηριότητες που κάνουμε στον ελεύθερό μας χρόνο. Οι δύο όροι όμως έχουν διαφορετική σημασία. Αρχικά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο βίντεο με υπότιτλους. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή εάν δεν έχετε ήδη κάνει και ας αρχίσουμε με το σημερινό μας θέμα. Όπως έχετε ήδη καταλάβει από το περιεχόμενο του Hellenica, η γλώσσα αντανακλά την κουλτούρα ενός λαού. Ο διαχωρισμός ψυχαγωγίας και διασκέδασης στην ελληνική γλώσσα είναι ίσως ενδεικτικό στοιχείο της αξίας που έδιναν ανέκαθεν οι Έλληνες στις δραστηριότητες που προάγουν την δημιουργικότητα και την εμβάθυνση της ψυχής. Πρόσφατα εμφανίστηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram όπου μια γυναίκα έδειχνε πώς περνούσε τον χρόνο της στις αρχές του 2000 ως έφηβη σε ένα τυπικό αμερικανικό προάστιο. Και παραδόξως με ενέπνευσε για αυτό το βίντεο. Έμπνευση για το συγκεκριμένο θέμα στάθηκε η ύπαρξη των εμπορικών κέντρων ως κέντρα αναψυχής σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα εμπορικά κέντρα είναι συχνά τα μέρη όπου οι έφηβοι περνούν ολόκληρο τον ελεύθερό τους χρόνο τα Σαββατοκύριακα. Οι νέοι διασκεδάζουν καταναλώνοντας αγαθά, γεγονός που τους παρέχει μια βραχυπρόθεσμη αίσθηση ευχαρίστησης, η οποία επανέρχεται με ένα νέο κύκλο αγορών, δημιουργώντας μια μορφή εξάρτησης με τα ψώνια. Στα αγγλικά υπάρχει ο όρος instant gratification, που στα ελληνικά μεταφράζεται ως στιγμιαία ευχαρίστηση. Οι δραστηριότητες που παρέχουν στιγμιαία ευχαρίστηση είναι αμέτρητες. Ο τζόγος, η κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών, το γρήγορο φαγητό, τα ψώνια, όλα αυτά είναι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε διασκέδαση. Η ψυχαγωγία, από την άλλη, αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ψυχής και στην πρόθεση της δημιουργικότητας των ανθρώπων, στην ευτυχία και όχι στην στιγμιαία ευχαρίστηση. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο καταναλωτές, είναι και δημιουργοί. Και δεν ζουν μόνο σε έναν υλικό κόσμο, αλλά και σε έναν άειλο. Με την φαντασία, εάν δεν πιστεύετε στις ψυχές, ή με την ψυχή τους, εάν πιστεύετε σε αυτές. Το θέατρο, για παράδειγμα, λειτουργεί πολλές φορές ως ψυχοθεραπεία, βλέποντας την μύδια να εξωτερικεύει τα συναισθήματα ζήλιας, θυμού και εκδικητικότητας επί σκηνής, είναι σαν να απαλύνει τα δικά μας καταπιεσμένα αρνητικά συναισθήματα. Και πόσες φορές δεν έχουμε φύγει από μία συναυλία όπου η στίχη και η μουσική άγγιξαν την ψυχή μας, ενώ ένα βιβλίο μας άλλαξε τη ζωή, μας έδωσε ελπίδα και μας μετέδωσε ηθικές αξίες. Υπάρχουν επίσης δραστηριότητες που μας ψυχαγωγούν και μας βοηθούν να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες. Τα επιτραπέζια παιχνίδια, ο αθλητισμός, η ενασχόληση με τις τέχνες όπως η ζωγραφική και η συγγραφή. Πραγματικά πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι σήμερα έχουν τόσα πολλά υλικά αγαθά και είναι τόσο δυστυχισμένοι είναι το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που προωθούνται παρέχουν στιγμιαία ευχαρίστηση και συχνά συνδέονται με εξαρτήσεις. Οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι όταν εμβαθύνουν μέσα τους, σωστά.
όταν εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που έχουν στόχο την ψυχαγωγία, όχι μόνο την παραγωγή κέρδους ή την διασκέδαση. Και έτσι έχουν μια αίσθηση σκοπού στην ζωή τους και δεν ζουν αποκλειστικά για τις μικρές χαρές της ζωής, που είναι φυσικά και αυτές σημαντικές, αλλά δεν αρκούν από μόνες τους. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Μην διστάσετε να εκφραστείτε στα σχόλια. Και μπορείτε επίσης να γράψετε αν και στην δική σας γλώσσα και κουλτούρα υπάρχει ο διαχωρισμός ψυχαγωγίας διασκέδασης. Μην ξεχάσετε να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με κάποιον που θα το βρει χρήσιμο και θα τα πούμε σύντομα.